και όμορφη. Είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν άνθρωπος. Τη συμπαθείς πολύ. Πολύ τη συμπαθώ, ναι. Είναι μαζί μας λοιπόν η κυρία Ελισάβετ Μουτάφη. Καλώς όρισε. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις, καλά είμαι. Γεια σου Ελισάβετ, τι κάνεις. Καλώς ήρθες. Έλα, πέρασε κάτω. Με τον κούκλο τον μπαμπά. Έχει πάθει κόλλημα με τον μπαμπά σου, Φέι. Δεν, με το που τον είδα από μακριά, λέω να το. Θα λέει και ο κόσμος είναι με τον μπαμπά τη συνέχεια. Εσύ με τις μωρίες. Το θυμάμαι, το έχεις πει, απλώς σε βοηθάει στις μεταφορές. Ναι, πια. Λίγο με βοηθάει. Αλλά είναι τόσο καλός άνθρωπος. Καλώς δηλαδή είναι, φαίνεται, καλώς. Είναι γλυκύτατος. Να είστε καλά. Εσύ μένεις μόνη σου με τους γονείς σου. Μόνη μου, βέβαια. Από... Εντάξει, είμαι μεγάλη πια. Εντάξει, ναι, να σου πω κάτι όμως. Πολλοί είναι που στην Ελλάδα λένε, είχα διαβάσει μια έρευνα, ότι τα παιδιά απογαλακτίζονται δυστυχώς, γιατί εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, σε πολύ μεγάλη ηλικία από τους γονείς. Ναι, γιατί εξαρτάται από τη συμπεριφορά των γονιών και από τη λογική μας γενικώς. Είναι θέμα, νομίζω, και δεν μιλάω Ελλάδα όταν υπάρχει έτσι. Οικονομικό θέμα, γιατί πραγματικά πολλές φορές τα παιδιά μας σπουδάζουν, αλλά δεν μπορούν να βγάλουν λεφτά μόνα τους. Εκεί, ας πούμε, σαφώς και θα μείνουν στην οικογένεια μέσα. Άρα όμως και λεφτά βγάζουν και τα λοιπά και έχουν τη βόλεψη της οικογένειας. Αυτό νομίζω, τουλάχιστον εγώ έτσι όπως το βλέπω, ότι είναι λάθος, ας πούμε. Ναι, εντάξει, είναι σχετικό βέβαια. Όταν υπάρχει οικονομικό θέμα, σαφώς δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Γιατί... Έτσι. Αλλά ναι, έχουμε λίγο τη λογική στην Ελλάδα, νομίζω. Mm-hmm. Σαν γονείς, οι γονείς, δεν είμαι γονιός βέβαια, αλλά μπορώ να το καταλάβω, έχουμε μία έτσι υπερπροστατευτική τάση απέναντι στα παιδιά. Αλλά και αυτό οπότε... που γίνεται στο εξωτερικό, δηλαδή γίνεσαι 18 και από εκεί πέρα δεν σε βοηθάνε οικονομικά, φεύγεις από το σπίτι, εμείς απαλλασσόμαστε από οποιοδήποτε έξοδο αφορά. Γιατί κάποιες οικογένειες έξω σε αυτή τη λογική λειτουργούν. Ναι, βέβαια εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι και σχετικό ανάλογα την οικογένεια. Αλλά υπάρχει αυτή η τάση. Υπάρχει όμως και η χρυσή τομή, ρε παιδί μου, ούτε να μην ενδιαφέρει με τα 18, αλλά ό,τι και να μην αφήνει το παιδί να ανοίξει αφαιρά μόνο του, ας πούμε. Εγώ πάντα ήμουν γενικώς ελεύθερη από τη γονή μου. Δεν είχα ποτέ, δηλαδή δεν με καταπιέσαν ποτέ για κάτι. Και βέβαια αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, γιατί και εγώ ήμουν πάντα ένα παιδί που. Δεν έκανα ακραία πράγματα, πάντα τους ενημέρωνα γιατί αισθανόμουν ότι έτσι θέλω να είμαι, επειδή εκείνοι μου δείχνανε εμπιστοσύνη, οπότε και εγώ λειτουργούσα ανάλογα. Και πάντα είχαμε μια τέτοια σχέση, δεν είχα δηλαδή ποτέ πρόβλημα. Και όταν είπα ότι κάποια στιγμή θέλω να μείνω μόνη μου, γιατί μεγάλωσα, γιατί έβγαζα τα λεφτά μου, δηλαδή δούλευα και μπορούσα να είμαι ανεξάρτητη, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Δηλαδή δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Είναι δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα όλα είχαν ισορροπία. Δηλαδή, εσύ ήσουν, Ελισάβετ, αυτό που λέμε η πολύ καλή μαθήτρια, το καλό παιδί που δεν έκανε σκανδαλιές, που δεν έκανε έτσι ακραία πράγματα κτλ. Ήσουν πάντα δηλαδή, μέσα σε πλαίσια πάντα. Δίνω ναι, αυτή την αίσθηση. Δίνεις, ναι. Είναι το πρόσωπο το αγγελικό με τα ανοιχτά μαλλιά, τα ανοιχτά μάτια κτλ. Που ξέρει, σαν το άλλο ότι είσαι πάντα μέσα στο πλαίσιο τη λογική και τη ευπρέπεια, α πούμε. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ, αλλά εντάξει, ήμουνα το καλό παιδί, πάντα ήμουνα νομίζω σε μια ισορροπία. Ναι. Ήμουνα καλή μαθήτρια, δεν ήμουνα κακή μαθήτρια, όχι, αλλά δεν ήμουνα... Η πρώτη, δεν ήσουν απουσιολόγος. Όχι, δεν ήμουν απουσιολόγος με τίποτα, ήμουνα καλή, ναι. Εντάξει, ήμουνα καλή γιατί διάβαζα, γιατί αυτό, μέχρι εκεί, ας πούμε, μέχρι εκεί που... Τρέλες έχεις κάνει στη ζωή σου, ρε παιδί μου. Σαν παιδί, σαν έφηβη κτλ. Όταν εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς αυτό. Όχι, δεν ήμουν πολύ ακραία. Δεν ήσουν ακραία. Ποτέ. Γενικά στη ζωή σου δεν ναι, ναι, δεν ήμουν με αυτή την έννοια. Δηλαδή να κάνω πράγματα τα οποία ξέρεις είναι τρελά. Όχι, γιατί πάντα είχα την ελευθερία από τους γονείς μου. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει να κάνει πολύ αυτό. Αν έχεις αποθυμένα. Ακριβώς. Ή αν έχεις καταπιεστεί από τους γονείς. Οπότε σου βγαίνει η τάση να κάνεις ακραία πράγματα. Εντάξει, είναι και θέμα χαρακτήρα βέβαια, αλλά νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Εγώ, επειδή πάντα είχα την ελευθερία, ήμουνα. Ξέρεις, ήμουνα μέσα στα πλαίσια του. Ηθοποιός. Είσαι όμως συντηρητική, τώρα. Όταν λες συντηρητική. Συντηρητική. Για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, γι' αυτό. Στη μέση, ούτε του πολύ κρύου, ούτε της πολύ ζέσης. Οι επιλογές σου δηλαδή να μην προκαλούν στους ανθρώπους που σε γνωρίζουν εντύπωση, να μην κάνουν εντύπωση. Να μην ξαφνιάζεις με τις επιλογές σου, αυτό. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος που, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ τώρα αυτό που με ρωτάς, που ξαφνιάζω με τις επιλογές μου. Όχι. Όχι. Εντάξει, τώρα να μου συμβεί μια φορά γιατί κάτι θέλω πολύ, ναι, μπορεί, αλλά σε γενικές γραμμές, όχι. Δεν είμαι έτσι. Όπως σου λέω πάλι, το αντιλαμβάνομαι ναι, ναι. Εγώ, γιατί για τον καθένα μας αυτό είναι και σχετικό. Ηθοποιός πώς έγινες. Ηθοποιός πώς έγινε.
Νομίζω ότι από πιτσιρίκα είχα την τάση. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε στο σχολείο, διάβαζα τα ποίηματα με στην τάξη, οργάνωνα τις γιορτές. Μ' άρεσε, δηλαδή μ' άρεσε, mm-hmm. το θυμάμαι. Και μάλιστα στο δημοτικό είχα μια δασκάλα, την κυρία Λένα, θυμάμαι, που μου έλεγε πάντα: εσύ θα γίνεις ηθοποιός. Α, ναι, και το έλεγε. Αντιδρούσα γιατί. Εγώ είχα, γιατί και αυτό το λατρεύω, λόγω της οικογένειας του θείου μου, του Μάικλ Τσέλιου, πάντα είχα επαφή και σχέση με τη μόδα. Και μ' άρεσε πολύ. Οπότε πάντα έλεγα: εγώ θα γίνω σχεδιάστρια μόδα. Τσατιζόμουν όταν μιλάω ότι θα γίνω ηθοποιό. Και είναι και κάτι που θα έκανα άλλο αν δεν έκανα αυτό. Δηλαδή γι' αυτό είμαι σίγουρη. Θα πήγαινε στη μόδα δηλαδή. Ναι, ναι. Θα πήγαινε στο θείο σου να δουλέψει εκεί. Το αγαπάω πολύ, μου αρέσει πολύ. Τη θεωρώ τέχνη. Δηλαδή, τη θεωρεί τέχνη. Ναι, ναι, ναι. Και ασχολείσαι. Την υψηλή ραπτική. Ναι. Ασχολείσαι με τον ντύσιμο κτλ. Δηλαδή. Ασχολούμαι. Εντάξει, δεν είμαι ένας άνθρωπος που όλη μέρα ασχολούμαι με τον ντύσιμο, σε καμία περίπτωση. Βαριέμαι κιόλας. Mm-hmm. Αλλά όταν ασχοληθώ, δηλαδή το να παρατηρήσω ή να. Εκεί νομίζω ότι το κάνω με λεπτομέρεια. Ναι. Ναι. Γιατί μ' αρέσει, με ενδιαφέρει. Όταν περνάει ειδικά και σε επίπεδα υψηλής ραπτικής, που πια είναι τέχνη. Χαλάς δηλαδή, χρήματα ειδικά. Δηλαδή για ντύσιμο. Ναι. Α, χαλάς. Ναι, ναι. Όταν έχω, χαλάω. Δηλαδή, κοίτα, ευτυχώς δεν χαλάω με την έννοια ότι έχω μία καβάντζα ρούχων βραδινών κτλ. Που τα λατρεύω του θείου που εκεί είμαι τυχερή. Ξέρεις, δεν αναγκάζομαι έτσι κι αλλιώς να. Και θα ήταν και η επιλογή μου, νομίζω, έτσι κι αλλιώς και να μην ήταν θείος μου. Ναι. Γιατί τον θεωρώ πολύ σημαντικό. Είναι. Αλλά ναι, ναι, βέβαια. Σε παπούτσια. Πόσα παπούτσια έχεις δηλαδή? Πολλά. Ειδικά παπούτσια πολλά. Πόσα ρε παιδί μου έχεις? Άμα σου πω δεν τα έχω μετρήσει. Περίπου πόσα. Εντάξει, τώρα είμαστε και σε οικονομική κρίση. Αυτά εντάξει, τα έχω πάρει παλιά. Μα δεν λέω ότι τα πήρες τώρα. Αλλά μένουνε. Βλέπεις, μένουν δηλαδή, τα παπούτσια. Κάτι πόσα ξέρεις. Παπούτσια έχεις, ας πούμε? Έχω πολλά παπούτσια και μπότες. 100. Όχι, μωρέ, δεν έχω 100. Πού να κάνει να μετρήσει η γυναίκα τα παπούτσια? Δεν τα έχω μετρήσει, αλήθεια σου λέω. Τα έχεις δηλαδή σε τάξη μέσα σε ένα δωμάτιο δικό σου στο σπίτι που έχεις τα παπούτσια? Σε δωμάτιο τώρα. Σε ντουλάπα είναι. Δεν είναι σε δωμάτιο. Πια είπαμε. Τι. Εντάξει. Σε ντουλάπα. Πώς τη φαντάζεσαι δηλαδή με τόσα χρήματα? Ναι, λίγο τώρα το πήγε. Που να έχει δικό δωμάτιο για τα παπούτσια. Το κάνει ως εξεντισίτη τώρα. Φαντάζομαι ότι και από το τζέλιο έχει άλλες τιμές και άλλα αυτά και κόστος και τέτοια. Εντάξει, και δωράκια και τα λοιπά. Πού το πήγε τώρα και αυτό και εκεί. Σου λέει είναι πολλά. Ναι, εντάξει, έχω τρέλα με τα παπούτσια όμως, ας πούμε. Μ' αρέσουν πολύ. Τα αγαπάω τα παπούτσια. Όλες οι γυναίκες όμως έχετε τρέλα με τα παπούτσια και με τις τσάντες. Τις τσάντες, ναι. Ναι. Το έχω διαπιστώσει. Η πρώτη σου δουλειά, για αυτό που λέγαμε πριν για την υποκριτική, πώς ήταν? Ήθελες να πεις κάτι τώρα? Όχι, όχι. Η πρώτη μου δουλειά. Καταρχάς με ρώτησε πώς ξεκίνησα να γίνω ηθοποιός. Και έλεγα ότι πάντα είχα την τάση, είχα μια αντίδραση σε αυτό. Μετά, όσο μεγάλωνα, άρχισα, ξέρεις, να μου γίνεται πιο συνειδητό. Και θυμάμαι ότι ήμουν στο Αρσάκιο, εγώ τελείωσα το Αρσάκιο ψυχικού και πάντα το Αρσάκιο είχε σχέση με το θέατρο. Φιλεκπαιδευτική γενικώς. Και οργανώναν και τους μαθητικούς αγώνες θεάτρου κτλ. Είχαμε έναν όμιλο στο σχολείο που είχε να κάνει με το θέατρο. Και θυμάμαι τότε μας είχαν πάει το σχολείο και είχα δει, άρχισα να θέλω να γίνει. Ποια ήταν συνειδητό, στο Λύκειο. Και μας είχαν πάει στο θέατρο τέχνης και είχαμε δει τη Γέρμα. Την παράσταση με τη Ρέντι Πιτακή, τον Περικλή Καρακοσταντόγλου, του Μίμου του Κουγιουμτζή σκηνοθέτη. Και είπα. Αυτό θέλω να κάνω. Θέλω, ναι, όχι, θέλω, όχι μόνο αυτό θέλω να κάνω. Αυτό θέλω το να παίξω. Ήξερα. Εδώ θέλω να μπω σε αυτή τη σχολή. Μάλιστα. Έπαθα. Γιατί επίσης είχε και σχέση με το Αρσάκιο, βλέπαμε παραστάσεις τέχνης. Και μόλις τελείωσα το σχολείο, έδωσα εξετάσεις. Και δόξα τω Θεώ, μπήκα. Μπήκα. Να σε ρωτήσω κάτι, το κανονικό σου όνομα δεν είναι Μουτάφη? Ναι, είναι Μουταφτσή. Και ποιος το έκανε Μουτάφη? Αφού το ξέρετε, το έχουμε πολλές φορές. Ο Λάκης Βελαζόπουλος. Γιατί στο έκανε Μουτάφη ο Λάκης? Γιατί μου είπε ότι είναι σαν φτέρνισμα του Μουταφτσή. Το Μουταφτσή. Ναι, και είχε ένα δίκιο με την έννοια του ότι. Μουταφτσή. Ναι, είχε ένα αυτό. Ναι. Πάντα από το σχολείο και μέχρι που ήμουν Μουταφτσή και δούλεψα στο Εθνικό Θέατρο στην παιδική σκηνή, ήταν πάντα λάθος γραμμένο. Ποτέ δεν με είχαν γράψει σωστά. Είμαι ζήτα. Δηλαδή, ποτέ. Μάλιστα. Οπότε. Το έκανα. Το που είναι απλό και κρυμμένο. Ναι, ναι, είναι πιο εύκολο, ας πούμε. Ναι. Μου είχε πει ο Λάκης τότε, είναι σε φτέρνισμα κάτω. Του λέω, οκ. Και το έγινε από τότε. Και οι γονείς του σου είπαν τίποτα? Αδέρφια έχεις? Ναι, έχω έναν αδέρφο. Μικρότερο. Με τι ασχολείται? Ο οποίος έχει τελειώσει δημοσιογραφία. Έλα. Αλήθεια. Βεβαίως. Και τώρα τελειώνει και τη σχολή του Γιώργου του Αρμένη. Γιατί θα κάνει τι? Το είχε. Θέατρο. Το, α, είχε, θα κάνει θέατρο. Το είχε πάντα μέσα. Ηθοποιός ή. Ηθοποιός. Α, είναι όλο το σόι δηλαδή. Ναι. Με έναν τρόπο, κάπως έτσι έχουμε εξελιχθεί.
η νεότερη. Χαίρεσαι γι' αυτό? Ναι, χαίρομαι. Αν του αρέσει, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι όταν αγαπάς κάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Δηλαδή, είναι ευτυχία να έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Βέβαια, ξέρω πολύ καλά τις δυσκολίες της δουλειάς και τα ξέρει και εκείνος και του τα λέω και τα βλέπει. Αλλά πραγματικά, όταν μπορείς να κάνεις κάτι, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Και το έχεις πραγματικά μέσα σου και δεν το κάνεις γιατί, ξέρω, ας πούμε, δεν έχεις άλλη επιλογή, γιατί για πιο επιφανειακούς λόγους. Και ειδικά αυτή τη δουλειά τη δικιά μας, που είναι πολύ εύκολο να την κάνεις για επιφανειακούς λόγους. Εννοώντας να νομίζεις ότι θα γίνεις γνωστός ή θα βγάλεις λεφτά ή οτιδήποτε. Έτσι, είναι κάτι που το ξέρω. Εσύ γιατί έγινες ηθοποιός? Πέραν ότι σου άρεσε δηλαδή. Από τη στιγμή που μπήκες στο παιχνίδι, είχες τη φιλοδοξία να βγάλεις και λεφτά μέσω του χώρου, να γίνεις έτσι γνωστή, να σε γνωρίζει ο κόσμος, να βιώνεις την αγάπη του κόσμου μέσω του χειροκροτήματος, της αναγνωρισμότητας στον δρόμο? Όχι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί στην αρχή. Δηλαδή δεν ήταν στην ηλικία που, ας πούμε, ένιωσα την ανάγκη να το κάνω και ήταν συνειδητό πια. Όχι, δεν ήταν αυτό. Και δεν το λέω γιατί πάω να το παίξω ότι. Και φυσικά και θες να βγάλεις λεφτά, φυσικά θες να σε αγαπάει ο κόσμος, φυσικά θες να έχεις μια ανταπόκριση. Είναι πολύ λογικό. Όποιος πει ότι. Το λένε κάποιοι βέβαια, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά, εμένα με ενδιαφέρει μόνο να κάνω ποιοτικό αυτό. Εντάξει, σαφώς, αλλά θες να ζεις και από αυτό. Ναι. Και εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ να κάνω. Εμένα, αν με ρωτήσεις, με ενδιαφέρει πιο πολύ να κάνω κάτι που με αφορά ποιοτικά από το να βγάλω λεφτά. Αλλά να μπορώ να ζω. Δεν είναι φυσικό. Μπορεί κάποιος να σου πει: εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ να γίνω πλούσιος. Σεβαστό είναι. Ο καθένας έχει τη γνώμη του και τη λογική του σε αυτά. Mm-hmm. Ναι, όχι, δεν. Εγώ ξεκίνησα πιο πολύ. Σου λέω γιατί ήταν ενστικτόδικο όλο αυτό το πράγμα και γι' αυτό αντιδρούσε όταν μου λέγανε ότι θα γίνω ηθοποιός. Και σιγά σιγά άρχισε αυτό να γίνεται συνειδητό και να θέλω. Είναι αυτό που έχω πει, μάλλον. Είναι λίγο απλοϊκός ο τρόπος που το λέω, αλλά νομίζω ότι είναι. Ότι θες να ζεις πολλές ζωές. Θες να μπαίνεις μέσα στα πράγματα και να. Στους ρόλους. Ναι, ναι. Εσύ ποια ζωή σου αρέσει περισσότερο από ρόλο που έχεις παίξει, ποιο ρόλο που θα φέρεις? Άρα δεν είσαι συντηρητική τελικά. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι πολύ σχετικό τι σημαίνει συντηρητικό. Ή. Το εκτονώνω μέσα από τη δουλειά μου. Ναι. Ιδανικά λοιπόν, αν η ζωή ήταν ρόλος, ποιον ρόλο, ποια ζωή θα ήθελες να ζεις, πού θα ήθελες να ζεις, σε ποια εποχή, τι να ήσουνα. Αυτό δεν μπορώ να στο απαντήσω έτσι απλά. Γιατί θα είμαι ψεύτρα να στο απαντήσω έτσι απλά. Γιατί? Και σου πω. Γιατί δεν ξέρω, ξέρεις, αναλόγως στις φάσεις της ζωής σου που περνάς. Τώρα. Σε τι φάση είσαι? Τώρα. Περιμένει, θα σε βοηθήσω. Ναι. Ποια χώρα. Έχω λατρέψει το Παρίσι, ας πούμε. Ποια εποχή? Ποια εποχή? Και τώρα. Στη φάση που είμαι τώρα, θα μ' άρεσε και τώρα. Δεν έχω. Ξέρεις, γιατί οι άλλες εποχές μπορεί να σε γοητεύουν σε σχέση με πράγματα που έχουν συμβεί και με. Αλλά είχαν επίσης τρομερές δυσκολίες. Και τι να ήσουν? Τι να ήμουν? Στο Παρίσι. Στο Άιφελ. Τι να ήμουν στο Παρίσι. Τι να ήμουν στο Παρίσι. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό. Θα μ' άρεσε να ασχολούμαι και με τη μόδα στο Παρίσι. Ωραία, να το. Είδες, θα ήσουν μια σχεδιάστρια μόδας, λοιπόν. Να μας έδινε χορεύτερα στο Μουλέν Ρουζ, να μας έστελνε όλα. Θα ήσουν ηθοποιός, θα ήθελα να ήμουν στο Λονδίνο. Θα ήσουν παντρεμένη ή όχι? Αν θα ήμουν παντρεμένη ή όχι. Στο Παρίσι. Στο Παρίσι, αυτό, παιδιά, μην μπερδεύουμε τις ζωές σας. Μην μπερδεύουμε τις πόλεις. Ναι, δεν ξέρω. Θα μπορούσα να είμαι και παντρεμένη. Θα μπορούσα. Παιδιά θα είχες, δηλαδή θα ήσουν σχεδιάστρια μόδα με παιδιά. Μ' αρέσουν τα παιδιά. Θα ήθελε μεγάλα ή μικρά? Αναλόγως τώρα. Πώς το φαντάζεσαι? Χτυπάει το τηλέφωνο γιατί είναι σύγχρονο. Δε. Μιλάς με το γιο σου. Είναι μεγάλος ή μικρός? Μ' αρέσει το μικρός. Σ' αρέσει το μικρός. Θα ζεις ένα θελώδη έρωτα, έναν έρωτα που έχει τελειώσει ή στη γνωριμία ενός καινούριου θα είστε? Στην έναρξη ενός καινούριου. Τα δύο το πρώτο και το τρίτο, μια χαρά. Το τελείωμα δεν το θες καθόλου στο ρόλο. Ποιος το θέλει? Το θέλει και κανείς, δεν είναι και ότι καλύτερο. Τι. Πάμε στη διαφήμιση και επανερχόμαστε. Πάυση.